δυστυχώς οι αυξήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, τόσο ώστε και οι πελάτες και οι καταναλωτές να μην μπορούν να πάρουν το προϊόν με την ίδια ευκολία που ήθελαν. Πέρυσι, τα καλύτερα κάθε φέτος χίλιο χειρότερα. Απλά. Και στο σούπερ μάρκετ πια περιορίζω λίγο τα πράγματα, να παίρνω. Όσο κοιτάω τις προσφορές και αυτά, ενώ συνήθιζα να παίρνω συγκεκριμένα πράγματα. Με νέες αυξήσεις έρχονται αντιμέτωποι οι εκδρομείς του Αυγούστου που επιστρέφουν από τις διακοπές τους και βλέπουν άλλα τα πελάκια στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι τιμές όχι μόνο έχουν ξεφύγει, όχι η εσχροκεύρια, η κερδοσκοπία, η απληστία, ο πληθωρισμός της απληστίας, όπως λέγεται, ο πληθωρισμός των κερδών έχει ξεφύγει από κάθε όριο, αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει κανένα φρένο ως προς τους ελέγχους που να γίνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και συγκεκριμένα από την ΔΥΜΕΑ. Μέχρι τις αρχές του Οκτωβρίου αναμένονται νέες ανατιμήσεις. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η τιμή στο ελαιόλαδο θα αυξηθεί κατά 45%. Η μαργαρίνη θα πάρει αύξηση έως και 10%, το αλεύρι ακόμα και αυτό έως και 10%, οι κατεψυγμένες ζύμες από 3 έως 12%, τα απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων από 4 έως 9%, οι κάψουλες καφέ θα πάρουν αύξηση από 5%, ενώ οι φρυγανιές το 6,5%. Η λύση βασίζεται μόνο σε συντονισμό ενεργειών. Ένα πολύ μεγάλο όπλο που έχουν οι καταναλωτικές ενώσεις είναι η δυνατότητα να ασκήσουν μποϊκοτάζ. Ξέρετε, στην Ευρώπη και στην Αμερική που έχουμε πολύ σοβαρά και οργανωμένα καταναλωτικά Ινστιτούτα και ενώσεις μπορούν να κινητοποιήσουν χιλιάδες μέλη τους να προβούν στην μέθοδο του μποϊκοτάζ, στην άσκηση της πολιτικής μποϊκοτάζ για συγκεκριμένα προϊόντα, για συγκεκριμένες εταιρείες, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η αύξηση στις τιμές των τροφίμων τροφοδοτείται και από την ακρίβεια στα καύσιμα, με την αμόλυβδη να αγγίζει τα 2 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης να είναι κοντά στο 1,8 ευρώ το λίτρο. Η χώρα μας το τελευταίο διάστημα είναι μέσα στις 3 πιο ακριβές χώρες στην τιμή της βενζίνης και μέσα στις 5 πιο ακριβές χώρες στο πετρέλαιο κίνησης. Όμως αυτό έρχεται σε απόλυτη αναντιστοιχεία και υψηλές τιμές του φετινού καλοκαιριού με τις τιμές του Brent. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο ζήτημα εσχροκέρδειας στα καύσιμα στη χώρα μας. Και αυτό συνδέεται με τον εντοπισμό που είχαμε από πέρυσι των 3 δισεκατομμυρίων κερδών των δύο δηληστηρίων. Θα μπορούσε η πολιτεία να έχει αναλάβει την πρωτοβουλία μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα χαμηλότερα σημεία της Ευρώπης, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και να καλύψει το δημοσιονομικό αυτό ισοδύναμο από την φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων. Έχει ανέβει πράγματι από την προηγούμενη περίοδο στα 84 δολάρια όμως το βαρέλι. Η τιμή έφτασε, άγγιξε στα αστικά κέντρα τα 2 ευρώ. Στην περιφέρεια δεν το συζητάμε, στα νησιά μας ιδίως που έχει μεταφερθεί και όλος ο κόσμος, οι τουρίστες, έχει ξεπεράσει και τα 2 ευρώ και 40 λεπτά. 2 ευρώ 20, 2 ευρώ 30 είναι αυτή τη στιγμή σχεδόν σε όλα τα νησιά πάνω από 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη. Την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου του 2023 ανοίγει ο επόμενος κύκλος των αιτήσεων του Market Pass με στόχο την ελάφρυνση των οικοκυριών από το αυξημένο κόστος αγορών, ιδίως ειδών διατροφής, σύμφωνα με όσα ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση.